Μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε φάρμακα και εμβόλια το τελευταίο διάστημα στην αγορά όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κάτι που βεβαιώνει με δηλώσεις της και η πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, η Σιρακιντζή, στο ένα channel. Οι ελλείψεις των φαρμάκων είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί χρόνια τώρα. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και το έχουμε αναφέρει. Έχουν γίνει καταγγελίες προς τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου και προς τον ΙΦΕΤ, που είναι ο εθνικός οργανισμός ο οποίος εισάγει φάρμακα από άλλες χώρες όταν δεν μπορούν να εισαχθούν από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Και παρόλα αυτά, κάποια χρόνια παλιά, πριν 5 χρόνια περίπου, 4-5 χρόνια, μπορούσαν να καλύψουν τις ελλείψεις έστω και μέσω του ΙΦΕΤ, που σας είπα ότι εισαγάγει από άλλες χώρες τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά. Εδώ και 2-3 χρόνια κανέναν δεν νοιάζει, κανέναν δεν ενδιαφέρει, κανέναν δεν αγγίζει. Το γεγονός ότι λείπουν από την αγορά φάρμακα τα οποία είναι αντικατάστατα, γιατί το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό, όταν κάποιο φάρμακο μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο γενώσιμο ή κάποιο ανάλογο στην ίδια δράση, δεν αγχωνόμαστε τόσο πολύ, ούτε έχουμε τεράστιο πρόβλημα, το κάνουμε και εμείς και οι γιατροί. Όταν όμως υπάρχει φάρμακο το οποίο δεν αντικαθίσταται από άλλο φάρμακο, τότε υπάρχει πραγματικά πρόβλημα στον ασθενή, στην αγωγή του και στη θεραπεία του. Η κυρία Ρακιτζή συνεχίζει σε δηλώσεις της πως υπάρχει μια χαοτική κατάσταση με τις ελλείψεις των φαρμάκων σε όλη την Ελλάδα. Εδώ και 3 χρόνια δεν το αγγίζει κανείς, δεν το κουμπάει κανείς και δεν ενδιαφέρεται κανείς εάν η ελληνική αγορά είναι πλήρης ή όχι από φάρμακα που είναι, επαναλαμβάνω, αντικατάστατα. Έχουμε φτάσει σε σημείο να λείπουν ορί, λείπει εντατανικό εμβόλιο, λείπουν εμβόλια των παιδιών, που τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, τα παιδικά εμβόλια θα χρειαστεί. Όλοι ξέρουμε ότι γίνεται έλεγχος των εμβολίων που έχουν να κάνει τα παιδιά προκειμένου να γραφτούν στο σχολείο. Υπάρχει έλλειψη από ινσουλίνες, υπάρχουν έλλειψεις από εισπνεώμενα, τα οποία αφοράνε τους χρόνιους ασθενείς με αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Υπάρχουν φάρμακα στους καρκινοπαθείς, ελλείψεις σε φάρμακα καρκινοπαθών. Και γενικότερα υπάρχει ένα χαοτικό, όπου φτάνουν στην αποθήκη μας 5 κομμάτια την εβδομάδα για να καλυφτούν 130 φαρμακεία του συνεταιρισμού της Καβάλας. Καταλαβαίνετε ότι πρώτο και κύριο αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να επιληφθεί της ευθύνης αυτής ο Υπουργός Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου. Πέρα όμως από τα φάρμακα, μεγάλες είναι και οι ελλείψεις και στα εμβόλια. Με τον ομίατρο και προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας, Χρήστο Παπαδόπουλο, να τονίζει τα εξής. Να υπάρχουν ελλείψεις σε βασικά εμβόλια, αλλά και σε εμβόλια ταξιδιωτικής ιατρικής που κάνουμε εδώ, τα οποία τα προμηθευόμαστε κεντρικά, δημιουργεί ένα πρόβλημα. Πολλές φορές θα χρειαζόμαστε άμεσα για να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, μια επιδημία ή κάποια άξιση κρουσμάτων που έχουμε, όπως ας πούμε στην υπατήτη Δάλφα που έχει συμβεί. Τώρα βλέπω υπάρχουν ελλείψεις και στο αντιτετανικό εμβόλιο. Και εκεί έχουμε δαγκώματα, έχουμε περιπτώσεις τραυματισμών. Δεν ξέρω, νομίζω τουλάχιστον τα εμβόλια τα οποία τα χορηγεί το κράτος δωρεάν σε όλους τους πολίτες και ορθώς το κάνει, είναι βεβαίως ένα κόστος, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να προστατεύσουμε άμεσα τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν, ναι, μεν υπάρχουν ελλείψεις, το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί φοβάμαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα.